Είμαι η Χρύσα, είμαι από την ομάδα U-Touch. Ήρθαμε να παίξουμε αυτόν τον match. Είμαι πολύ χαρούμενη, αρέσκει μου πολλά τον μπάσκετ. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούργια άτομα, να κάνουμε το που μας αρέσκει. Σημασία έχει να μην κερδίσουμε ή να χάσουμε, αλλά να περάσουμε ωραία. Περνάς καλά όταν παίζεις μπάσκετ, χαίρεσαι για αυτά τα τουρνουά που διοργανώνονται? Ναι, αρέσει μου πάρα πολύ, γιατί έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το που μας αρέσκει και να περάσουμε ωραία τη μέρα μας. Καλημέρα, νιώθω πάρα πολλά χαρούμενη που ήρθαμε εδώ να παίξουμε. Πάρα πολλά καλή εμπειρία. Θεωρώ ότι παίρνουμε πάρα πολλά ωραία. Όσες φάσεις παίξαμε ως τώρα, βλέπουμε καινούργιους χώρους, παίρνουμε ωραία. Θεωρώ ότι είναι να παίξεις έτσι απλά για να νικήσεις. Παίζεις, είναι εμπειρίες, κάνεις καινούργιους φίλους κτλ. Διασκεδάζεις το κάθε φορά που είσαι, είτε κερδίζεις είτε χάσεις. Μετά τι είναι αυτό που θυμάσαι? Θυμούμε τις στιγμές που περνώ τώρα με τους φίλους μου που γελούμε, που παίζουμε μέσα στο γήπεδο. Χωρίς να ξέρω μπάσκετ και πολλά καλά, χωρίς να πηγαίνω κάπου, πάλι μπήκα στην ομάδα, ευχαριστούμε τον που κάνω. Και εννοούλοι πάρα πολλά βοηθούν μας, εξηγούν μας τα, πάρα πολλά υποστηριχτικοί. Μπορεί να μην ξέρεις τόσο πολύ όσο λες, όμως είναι ευκαιρία να μάθεις, έτσι? Ναι, τούτο το μπάσκετ ήταν μια ευκαιρία να μάθω. Έμαθα πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Έμαθα κανόνες του μπάσκετ που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Έμαθα πώς παίζεται και μπορώ να πω ότι άρεσε μου πάρα πολλά και μπορεί να ασχοληθώ να πάω να ξεκινήσω μπάσκετ στο μέλλον. Είμαι ο Ανδρέας και ήρθαμε εδώ για να το διασκεδάσουμε. Φυσικά θα διεκδικήσουμε την νίκη και πιστεύω ότι η ομάδα μου μπορεί να κερδίσει τον Junior NBA. Περνάς καλά, διασκεδάζεις αυτά τα παιχνίδια? Φυσικά πρέπει να τα διασκεδάζουμε, αλλά υπάρχει και ο βαθμός σοβαρότητας, οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί.